μου. Μπορεί να μην ήμουν εγώ και ο Σταμάτης, να ήταν ο Πάνος και ο Μανώλης. Δεν ήθελα να αλλάξουν οι άνθρωποι. Να μπει τώρα εμένα ο Ντέιβιτ μέσα και μου λέει σε λένε σατανά έξω. Δεν μπορεί η Σπυριδούλα να βγει και να αγαπάει όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται να αλλάξει, Σπυριδούλα. Δεν γίνεται να αλλάξει. Δεν είναι κακό που έχουμε μπει όλοι για τον ίδιο στόχο, απλά εγώ το λέω. Δηλαδή, okay, εγώ το λέω. Τι κακό κάνω. Που λέω ότι θέλω να κερδίσω. Θέλω έναν να έρθει μπροστά μου, εδώ δίπλα μου τώρα, να κάνουμε διπλό Q και να πει: εγώ μπήκα μέσα, αλλά δεν θέλω να κερδίσω. Γιατί μπήκες μέσα τότε, άμα δεν θες να κερδίσεις. Γιατί δεν άφηνες έναν άλλο να μπει στη θέση σου που θέλει να κερδίσει. Εγώ μια ερώτηση έχω να την κάνω, θα την κάνω γιατί θα σκάσω. Επειδή έχουμε δεδικασμένο και είχαμε δώσει στον Τάσο ως αρχηγό την ευκαιρία ως αρχηγός, όχι για κανένα άλλο λόγο, να διαλέξει. Μάλλον να λύσει το θέμα της ισοψηφίας. Αυτό το είχατε συζητήσει και πριν. Αυτή ήταν η τριάδα. Όχι. Εγώ απλά θέλω να μαγειρέψω με αυτά τα δύο παιδιά. Αν είναι να φύγω από αυτό το παιχνίδι, θέλω να φύγω για από τη Σπυριδούλα από τον Πάνο. Εντάξει, αυτό το έχεις κρατήσει για εσένα, αυτό λέω. Και είναι η ανακοίνωση, είναι η πρώτη φορά που την ακούνε και οι λοιποί. Όλοι. Αποφάσισα εδώ μπροστά, άλλαξα την ψήφο μου από την Εύα, πήγε στη Σπυριδούλα και βγήκαμε τριάδα. Και το ξαναλέω ότι αν είναι να φύγω από αυτό το παιχνίδι, θέλω να φύγω ή από τη Σπυριδούλα ή από τον Πάνο. Και το είπα στα παιδιά, ότι αν χάσουμε θα βγω εγώ στο Μάτς και ο Πάνος. Και μου λέγανε όλοι όχι. Όχι, όχι, όχι. Πώς ήρθε η και γύρισε ανάποδα. Αυτό ήξερα. Εμένα μου είναι το πιο δύσκολο πράγμα πάντως, να ξέρετε αυτό. Όχι ότι βρίσκομαι στον τάκο. Ήταν ο χειρότερος μου φόβος από χθες, μάλλον από προχθές. Γιατί ήμουν η μοναδική από την ομάδα που ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι θα χάσει η ομάδα μου. Και ήταν ο χειρότερος μου φόβος, με αυτό πήγα για ύπνο, με αυτό ξύπνησα. Μη βρεθώ με τον Πάνο και το Σταμάτη στον τάκο. Πού έγιναν όλα, γιατί χθες ήταν άλλο πράγμα. Καταλάβατε, ήρθε ο Παντελής μόνος του και είπε ότι δεν θέλω να σε ψηφίσω με τίποτα. Και του λέω, Παντελή, κάνω ό,τι νομίζεις. Και τα είπαμε στο σπίτι το βράδυ και είπε, δεν μπορώ να ψηφίσω τη Σπυρίδουλα, με τίποτα. Με τίποτα. Και είπε εντάξει. Με τίποτα. Και τώρα το πρωί. Μου λέει θα σε ψηφίζω γιατί το συζήτησα με τον Χρήστο και το σκέφτηκα παραπάνω και δεν ξέρω τι έκανα. Ρε, γιατί κάνεις κολοτούμπες, του λέω και δεν το ήξερα από την αρχή. Αυτό έγινε. Καταλάβατε τι έγινε. Είναι η παρέα μου, ο Σταμάτης, ο Πάνος, στο σπίτι. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι, όπως και με όλα τα παιδιά. Αλλά με αυτά τα δύο παιδιά συγκεκριμένα είμαστε πάρα πολύ κοντά.